Κατηγορηματικός ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε πως θα στηρίξει τις ΗΠΑ σε ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊβάν σε αντάλλαγμα για την απόκτηση τριών Αμερικανικών υποβρυχίων κλάσης Βιρτζίνια, εμφανίστηκε ο Υπουργό Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μάρλς. Έτσι η Αυστραλία θα μπει στο κλειστό κλαπ των κατόχων πυρηνοκίνητων υποβρυχίων που θα μπορούν να κάνουν χρήση πυράβλων κρούς τύπου Tomahawk και θα μπορούν έτσι να αποδεσμεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις από δευτερεύοντα καθήκοντα που θα αναλάβει το Αυστραλιανό ναυτικό. Η δαπάνη θα κοιμανθεί μεταξύ 268 και 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας τα επόμενα 30 χρόνια. είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Αυστραλιανής άμυνας, τόνισε ο Αλμπανέζε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας και της Βρετανίας Άντονι Αλμπανέζη και Ρίσι Σούνακ αποκάλυψαν προημερών λεπτομέρειες της σύμπραξης οκούς. Στο πλαίσιο αυτή, η Καμπέρα θα αγοράσει αμερικανικά πυρηνοκίνητα υποβρύχια, προτού συνεργαστεί με Ουάσιγκτον και Λονδίνο στην ανάπτυξη και παραγωγή υποβρυχίων νέα γενιά SSN Oakus. Ο Μάρς ξεκαθάρισε. Φυσικά και η Αυστραλία δεν θα στηρίξει τις Ηνωμένε Πολιτείε σε ενδεχόμενη σύγκρουση για την Ταϊβάν. Ούτε και ζητήθηκε κάτι τέτοιο.